Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε εμείς τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Στην Ηλία θα πάμε. Εκεί ο πρόεδρος της κοινότητας, να πούμε, Τάσος Αντωνακόπουλος, έχοντας το πλάι του νέους ανθρώπους, εφήβραν ένα νέο διαφορετικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές στο επόμενο διάστημα. Η Ηλία και αν δεν έχει αντιμετωπίσει πυρκαγιές, η Ηλία και αν δεν έχει πληγεί, ίσως και ανεπανόρθωτα από τεράστια πύρινα μέτωπα το προηγούμενο διάστημα, ίσως με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση και μια καλύτερη οργάνωση, θα έλεγα επίσης. Είναι κοντά μας ο κύριος Αντωνακόπουλος, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αετοράχης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας, κυρία Σπυροπούλου. Καλή προσπάθεια. Εγώ θα πω πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είχε αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια. Θα μας πείτε εσείς, βλέπουμε και τα βίντεο από το σημείο και την ομάδα φυσικά που επιχείρησε. Νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι για το καλύτερο μέλλον της Ηλίας. Βέβαια, η ομάδα αυτή ξεκίνησε πριν 5 χρόνια σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Συγκεντρώθηκαν κάποιοι νέοι άνθρωποι με μια πρωτοβουλία που είχα πάρει. Αυτό ξεκίνησε σιγά σιγά να μεγαλώνει, μέχρι που ήρθε μια ιδέα από έναν χωριανό εδώ και μου έκανε αυτή την πρόταση, δηλαδή να κάνουμε ένα βιτίο με μηχανή πυρόσβεσης. Το συζήτησα φυσικά μαζί του. Το συζήτησα με αρκετούς κατοίκους και με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λεχενών, τον κύριο Θοδωρή Λεβέντη, όπου μου είπε, αν καταφέρεις να κάνεις κάτι τέτοιο, μου λέει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο. Και όντως τα καταφέρατε. Τα καταφέραμε. Μίλησα με τους πρώτους κατοίκους, τους είπα ότι το κόστος θα είναι από 800 έως 1500 ευρώ. Μου είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, προχώρα, μου λέει, μπροστά και εμείς είμαστε εδώ, θα βάλουμε ό,τι χρήματα χρειάζεται. Όλοι έδωσαν από 30 έως 50 ευρώ. Και το ερώτημα ήταν σε κάποιους που έθεσα και τους λέω ότι πόσο αξίζει η ζωή σας, πόσο αξίζει η περιουσία σας, αξίζει 30 ευρώ, 40, 50. Όλοι μου απάντησαν πολλά περισσότερα. Και οπότε συγκεντρώθηκε το ποσό αυτό και προχωρήσαμε στο να αγοράσουμε ένα βιτίο 3 τόνους και 200 κιλά και στη συνέχεια αγοράσαμε τη μηχανή υψηλής πίεσης, τοποθετήσαμε τις μάνικες και το μηχάνημα αυτό είναι διαθέσιμο για τα τραχέ της περιοχής της εθελοντικής ομάδας σε ένα κεντρικό σημείο, να μπορούμε να επέμβουμε άμεσα στην πυρκαγιά. Μπράβο σας. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Ναι, παρακαλώ. Να σημειωθεί πως τα 15 άτομα που είναι στην εθελοντική ομάδα είναι εκπαιδευμένα από την πυροσβεστική υπηρεσία Λεχενών με μια πρωτοβουλία του διοικητή να μας εκπαιδεύσει, γιατί φυσικά πρέπει να είναι και οι εθελοντές ασφαλείς σε αυτό που κάνουν. Είναι για την άμεση πυρόσβεση της, είναι για ένα συμβάν δηλαδή που θα γίνει για τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς, μέχρι να έρθουν τα οχήματα. Α, για να προλάβετε το κακό, θα έλεγα εγώ. Να προλάβουμε, ναι, όσο μπορούμε το κακό. Γιατί όσο και να το κάνουμε, η υπηρεσία των Λεχενών είναι μισή ώρα από την κοινότητά μας. Α, έχει απόσταση, οπότε φοβόσαστε. Έχετε έρθει αντιμέτωποι. Θέλουμε να μας πείτε, κύριε Αντωνακόπουλο, με κάποιο πύρινο μέτωπο το οποίο ήταν δύσκολα να αντιμετωπίσουμε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό αποφασίσατε αυτή την κίνηση. Είχαμε ένα συμβάν πέρυσι, τέτοια εποχή, στην κοινότητά μας που λίγο έμενε να κινδυνεύσουν και σπίτια. Φυσικά υπήρχε η εθελοντική ομάδα με φρέζες ραντιστικά, ήρθε και η πυροσβεστική άμεσα, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί αν ήταν αυτή η δεξαμενή σε λειτουργία πέρσι, δεν θα έκαιγε μεγαλύτερη χορτολιβαντική έκταση. Φυσικά αυτό υλοποιήθηκε. Αν προσέξετε σε κάποιο βίντεο την ώρα που κατεβαίνει το τραχτέρ με τη ρημούλκα πίσω με το βιτίο, θα δείτε ότι αριστερά υπάρχει και μία δεξαμενή 30 τόνων η οποία είναι δωρεά από την ΑΕ Τιτάν, μία πρωτοβουλία του διοικητή σε συνεργασία
να την τοποθετήσουμε στην κοινότητά μας, που και αυτό, δηλαδή, όταν έχεις 30 τόνους νερό στη διάθεσή σου, νιώθεις πιο πολύ ασφαλής. Αυτά. Δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μαζί όλοι προσπαθήσατε για το καλύτερο του τόπου σας. Σίγουρα θα δουλέψει. Να βλέπουμε και το πλάνο που μας είπατε νωρίτερα. Ναι. Σίγουρα θα δουλέψει. Το ευχόμαστε δηλαδή. Ήθελα ακόμα να ρωτήσω... Ευχόμαστε να μην το χρησιμοποιήσουμε, ευχόμαστε, να σας πω την αλήθεια. Να μην χρειαστεί δηλαδή. Και εμείς, εννοείται. Τώρα δευχόμαστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει πύρινο μέτωπο και να χρειαστεί να μπει αυτό το μηχάνημα σε λειτουργία. Δεν θα το θέλαμε σε καμία περίπτωση. Είπαμε και στην αρχή, και πάω εγώ, ότι η Ηλία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα σε πάρα πολλές περιπτώσεις από τις πυρκαγιές. Δεν θα θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο το επόμενο διάστημα. Εσείς οι κάτοικοι πήρατε τα πράγματα στα χέρια σας, θα πω. Ξεκάθαρα, δηλαδή δεν περιμένετε. Λέτε, εδώ είναι όλα, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν το βάλατε κάτω. Όσα μπόρεσε ο καθένας έδωσε, πήρατε αυτό το μηχάνημα που μπαίνει νερό ουσιαστικά μέσα, το βιτίο νομίζω. Ναι, βιτίο. Να το πούμε πιο σωστά, που μπορεί να συνδράμει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα από ό,τι κατάλαβα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Έτσι, το βάζετε πάνω σε οποιοδήποτε μηχάνημα και μπορεί να μεταφερθεί. Σε μια συζήτηση που είχε γίνει με τη Δημοτική Αρχή και με την Περιφέρεια για να μας βοηθήσει με κάποιο χρηματικό ποσό, μας είπαν να περιμένουμε για την επόμενη χρονιά. Εμείς δεν είχαμε χρόνο όμως να περιμένουμε για την επόμενη χρονιά, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή το κακό να έρθει. Είναι το πιο εύκολο. Οπότε το πήραμε όλο επάνω μας, στα χέρια μας, και πιστεύω ότι κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν και εγώ μπορώ να βοηθήσω. Οπότε κάναμε μια πράξη συμβολική για εμάς, γιατί θα μπορούσε η περιφέρεια που διαχειρίζεται περισσότερα χρήματα, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να δώσει περισσότερα κίνητρα σε μικρά χωριά, σε μικρές κοινότητες, να εφοδιαστούν βιτία με μια μηχανή πυρόσβεσης. Δεν νομίζω ότι αυτό το κόστος είναι μεγάλο, τα 1.500 ευρώ για την ασφάλεια των κατοίκων. Το επικοινωνούμε και αυτό, κύριε Αντωνακόπουλε. Χαιρόμαστε που εμείς είχαμε αυτόν τον τρόπο για να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Σας δώσαμε αυτόν τον τρόπο βασικά. Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι. Συγχαρητήρια για αυτή τη νέα αρχή. Και ευχόμαστε και άλλοι Δήμοι να το κάνουν και άλλες τοπικές κοινότητες να το σκεφτούν. Είναι μια λύση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας μεσημέρι.